Την φετινή πρωτοχρονιά σίγουρα θα τη θυμάται για όλη του τη ζωή ο υπερτυχερός που έπιασε τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στις Πατέλες Ηρακλείου. Χθες δώσαμε τον πρώτο τυχερό αριθμό στο Τζόκερ, στο τζακπότ που πήρε 2.730.000 ευρώ. Εύχομαι να του είναι όλα καλά όπως και το δελτίο που του έκατσε. Τύχη σε αυτόν, υγεία πάνω απ' όλα. Είχα παίξει εγώ, δεν ξέρω τίποτα. Δύο νούμερα και στον μαμά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα εσείς, αν είχατε κερδίσει αυτά τα λεφτά, τι θα τα κάνατε? Πρώτα θα βοηθήσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Θα βοηθήσω 10 φίλους καλούς που έχω. Το μαγαζί ήταν γούρικο. Αν κέρδιζα, θα έδινα και στον πλάσο τα λεφτά. Θα πήγαινα σε ένα ορφανοτροφείο και θα έδινα, ας πούμε 20-30 χιλιάρικα, λέω τώρα, ναι. Τώρα με τη σκέψη, αν το πιανα. Σίγουρα θα περνούσαν κάποιοι φίλοι, περνούσαμε καλά. Αυτό αποκλείεται να μην γινόταν, Φερρυπίν. Δεν γίνεται. Αλλά υπόψη βέβαια ότι το χρήμα αλλάζει τον άνθρωπο, έτσι. Δεν ξέρω τι θα τα έκανα. Πάντως να τα πετάξω αποκλείεται. Μόλις 2 ευρώ χρειάστηκε να ξοδέψει για το δελτίο με νούμερα δικής του επιλογής ο προσεχώς εκατομμυριούχος και με την τύχη να είναι καθαρά με το μέρος του, έγινε το απροσδόκητο. Μακάρι από αυτός που θα έχει πάρει να είναι φτωχός άνθρωπος να περάσουν, που σίγουρο να 90% είναι έτσι. Πιστεύω, γιατί μετά το δελτίο έτσι είναι. Πιστεύω. Να το βρει, να ψαχτεί αυτός που είναι, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο ίδιος. Όλοι να κερδίσουν, όλοι να χαρούν και να έχουν υγεία προπαντός. Ευτυχία και χαρά μέσα στο σπίτι τους. Το τεράστιο ποσό που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή του ανθρώπου με το καρμικό δελτίο δεν έχει ακόμα εισπράξει ο τυχερός. Αν δεν το γνωρίζει, θα το διαπιστώσει σύντομα, ας πούμε, στις επόμενες μέρες. Γιατί υπάρχει πάντα ελοχεύιο κίνδυνος να χαθεί ένα δελτίο. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα το χάσουμε το δελτίο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κληρωθεί ποτέ στο συγκεκριμένο πρακτορείο του ΟΠΑΠ στις Πατέλες, αλλά και στην Κρήτη γενικότερα.